Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του πρώην Υπουργού Αντώνη Φούσα με τίτλο «Βόρειος Ήπειρος, το δάκρυ του ελληνισμού» στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα. Ομιλητές ήταν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Άγγελος Συρίγος και Στέφανος Φούσας, ενώ παρεμβάσεις έκαναν ο πρόεδρος του Συλλόγου Βόρειο Ηπειρωτών, Μπάμπης Καραθάνος, και πολιτικοί κρατούμενοι του καθεστώτος Χότζα, που ήταν και μεταξύ των 5 στελεχών της Ομόνιας στη δίκη των τυράννων το 1994, Κωνσταντίνος Κυριακού και Ευάγγελος Παπαχρήστος. Το συντονισμό της διαδικασίας είχε η δημοσιογράφος, βουλευτής και πρώην υπουργός Σοφία Βούλτεψη. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο του βιβλίου, στα προβλήματα των Βόρειο-Ηπειρωτών και στη μεγάλη προσφορά και τους αγώνες του Αντώνη Φούσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Βόρειο-Ηπειρωτών. Οι ομιλητές συμφώνησαν με τη θέση που διατυπώνει στο βιβλίο του ο Αντώνης Φούσας πως η μόνη λύση για το βόρειο-ηπειρωτικό ζήτημα με τις σημερινές συνθήκες είναι η ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και θα υπάρχει απόλυτο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βόρειο-Ηπειρωτών ως εθνικής μειονότητας. Το βιβλίο πόνημα που σήμερα παρουσιάζουμε συγκροτείται από τη συνετή σκέψη και την ευθύκριτη ανάλυση του κυρίου Αντώνη Φούσα και έχει σαν πηξίδα το εθνικό συμφέρον, τη βαθιά γνώση των προβλημάτων και τις συνθήκες που δημιουργεί ή αλλοιώνει το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό, περιφερειακό και διεθνές περιβάλλον. Επιτόπου, στα τύρανα, έπαιξε ενεργό ρόλο και νομίζω ότι συνέβαλε καθοριστικά στο να υπαναχωρήσει η αλβανική κυβέρνηση, συμπαρασύροντας φυσικά και την αλβανική δικαιοσύνη, και έτσι με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από μία μακρά ταλαιπωρία των 5 κατηγορουμένων, να έχουμε ένα σχετικός αίσιο τέλος, εν πάση περιπτώσει να αλλάξουμε σελίδα στην γραμμή που είχε εφαρμοστεί ως τότε. Σήμερα, με την τιμητική πρόσκληση του αγαπητού μου φίλου Αντώνη Φούσα και των εκδόσεων Σιδέρη, παρουσιάζουμε ένα βιβλίο αναφοράς για ένα ακόμη εθνικό ζήτημα, τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Σε κάποιον ξένο παρατηρητή, ο χρονισμός των δύο αυτών πολύ συναφών εκδηλώσεων, μια μισή εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές, μπορεί να φαινόταν παράδοξος. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο εύστοχος. Εάν η Αλβανία δεν συμφωνεί για συνολική επίλυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων, τότε πρέπει να περάσουμε στη λογική της βήμα προς βήμα προσεγγίσεως. Για κάθε θετικό βήμα θα υπάρχει και μια θετική απάντηση από την Ελλάδα. Να συγχαρώ τον κύριο Φούσα που μου έδωσε τη δυνατότητα να ξαναβουτήξω σε αυτή την περιοχή από το 1991 μέχρι σήμερα και να πω ότι είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για αυτούς οι οποίοι στο μέλλον θα πρέπει να γράψουν την ιστορία εκείνης της περίοδου, από απόσταση βεβαίως, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπεις από κάποιον που το έχει ζήσει την ώρα που η ιστορία γράφεται. Ο Αντώνης, σε όποια θέση και αν βρισκόταν, είτε ως υπουργός, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανυπηρωτικής, είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πάντοτε και με σοβαρά επιχειρήματα προέβαλε το θέμα των παραβιαζομένων στην Αλβανία ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Βορειοπειρωτών και αγωνιζόταν για την προστασία τους. Το έτος 1997, κατά τη μεγάλη κρίση στην Αλβανία με τις παρατράπεζες και τη μεγάλη δοκιμασία των Βορειοπειρωτών, πήγε ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρειο Ήπειρο και με κίνδυνο της ζωής του στήριξε τους Βορειοπειρώτες αλλά και τους Έλληνες επιχειρηματίες που ήταν εκεί. Από πλευρά μου να τονίσω ότι αυτό που συνέβη το 1994, όπως το βλέπουμε εμείς κάποιοι που δεν ξέρουμε και πολλά, είναι ένα σύγχρονο ελληνικό θαύμα. Πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας έδωσαν κοινό αγώνα και γονάτισαν το αυταρχικό καθεστώς του Σαλίμ Περίσσα. Το βιβλίο αυτό το έγραψα γιατί το πίστευα, το πιστεύω. Δεν διεκδικώ τίτλο συγγραφέα. Διεκδικώ όμως ειλικρινή αγάπη προς τους Βορειοπειρώτες, ειλικρινή αγάπη προς τη Βόρειο Ήπειρο. Και πρέπει να σημειώσω με το βιβλίο αυτό και τους όλους αγώνες μας, σε καμιά περίπτωση δεν σκεφτόμαστε και δεν μπορούμε να τα κάνουμε αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια, ούτε επίσης ότι είναι δυνατόν και δεν έχουμε αλλητρωτικές διαθέσεις. Δικαιούμαστε όμως να πιστεύουμε και να υποστηρίζουμε ότι το 1914
έγινε μια μεγάλη αδικία εις βάρος των Βερολπινοτών. Και επίσης οφείλω να σημειώσω ότι είναι χρέος της Ελλάδος μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και μέσα στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων να στηρίξει με κάθε τρόπο τους Βερολπινοτές, είτε είναι στη γενέτειρά τους, είτε στην Ελλάδα ή και σε όποιο άλλο μέρος του κόσμου.